Çok çok teşekkür ediyorum. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ φίλε Νίκο Δένδια, και εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με συγχαίροντας την Ανατολού Εφές. Ήταν ένας δύσκολος τελικός, τον παρακολουθήσαμε με αγωνία και ευχαριστώ πολύ που έδειξες κατανόηση στην επιτάχυνση του βραδινού μας γεύματος. Νομίζω φέτος έχουμε στη EuroLeague δύο ομάδες, είχαμε δύο ομάδες από την Ελλάδα και δύο από την Τουρκία. Βεβαίως χαιρόμαστε για την μεγάλη επιτυχία της ΕΦΕΣ. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι πάλι στην Ελλάδα μετά από καιρό, να ευχαριστήσω τον φίλο μου Νίκο και να ευχαριστήσω επίσης για την θερμή υποδοχή που μας επιφυλάξατε στις συνομιλίες που είχαμε και τη συνάντηση που είχαμε με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Φυσικά είχαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε τα διμερή μας θέματα. Στην Άγκυρα, στη συνάντηση που είχαμε, είχαμε αποφασίσει ότι θα επιταχύνουμε λίγο τις διμερείς διαπραγματεύσεις που αφορούν τα οικονομικά και εμπορικά ζητήματα. Έγινε μια υψηλού επίπεδου συνάντηση σε επίπεδο υπουργών στην Καβάλα. Υπήρξαν 25 συμπεφωνημένα σημεία μέσω των οποίων θα μπορέσουμε να επαυξήσουμε την συνεργασία μας σε θέματα οικονομίας και εμπορίου. Όλα τα μνημόνια συνεργασίας και οι μηχανισμοί που θα εγκαθιδρύσουμε για να προχωρήσει αυτή η συνεργασία μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος και θέλω επί τη ευκαιρία να πω ότι υπάρχει πολιτική βούληση από την πλευρά της Τουρκίας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βλέπουμε την ύπαρξη της ίδιας θετικής πολιτικής βούλησης από πλευρά Ελλάδος. Όπως είπε και ο ομολογός μου, ο κύριος Δένδιας, αποφασίσαμε την αμοιβαία αναγνώριση των εμβολιασμών, οι οποίοι γίνονται μετά από συμφωνίες με διαφορετικής προέλευσης εμβόλια. Εμείς έχουμε υπογράψει παρόμοιες συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ουγγαρία, η Σερβία κτλ. Πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία θα επηρεάσει πολύ θετικά τόσο τον τουρισμό και την κίνηση που υπάρχει στον τουρισμό και όπως και σε άλλα θέματα. Ως προς την πολιτική και αστυνομική και την στρατιωτική συνεργασία μας, είχε γίνει η 62η συμβουλευτικές επαφές, ο 62ος γύρος στην Αθήνα, και θα καθοριστεί μια ημερομηνία για την επόμενη συνάντηση. Έχει πραγματοποιηθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης μια τέταρτη διάσκεψη για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία είναι προσπάθειες οι οποίες συνεχίζονται. Όπως προείπε και ο ομολογός μου, προβλέπεται η συνάντηση των επικεφαλής των δύο κρατών στα περιθώρια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι σαφές ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία εκκρεμούν, που περιμένουν επίλυση και πιστεύουμε αφότεροι ότι η βάση αυτής της επίλυσης πρέπει να είναι ο σεβασμός στο δίκαιο και στα κοινά συμφέροντα. Εμείς ως Τουρκία θέλουμε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις σχέσεις μας με την Ελλάδα χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς όρους
και μαζί με τον ομολογό μου τον Νίκο Δένδια συμφωνήσαμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η πολύ θετική συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε Νίκο. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε εκ νέου φυσικά σε διάφορα φόρα. Δυστυχώς δεν θα μπορέσεις να συμμετάσχεις στην Σύνοδο στην Ατάλια, αλλά θα συμμετάσχει η Ελλάδα μέσω του Υφυπουργού. Σας ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να σε ξαναδώ. Thank you.